Να ευχαριστήσω λοιπόν καταρχήν τους διοργανωτές αυτής της σπουδαίας συνάντησης. Πήγα να πω για την τιμή που μου έκαναν να δει με εναντίον της λέξης, γιατί παραπέμπει στο κεφάλαιο και στο χρήμα. Που με κάλεσαν λοιπόν να πάρω μέρος ευχαρίστως, που πρότεινα να κάνω και κάποια εισήγηση. Αυτό το δεύτερο είναι λίγο αλόκοτο. Γιατί εγώ προέρχομαι από άλλο χώρο. Τι δουλειά έχω μέσα σε ανθρώπους επαγγελματίες με την καλή έννοια του ιστορικούς, ένας προερχόμενος από αγρότες ή ό,τι άλλο θέλετε. Τέλος πάντων, ελπίζω στην επίοικιά σας να πείτε εντάξει, αφού τον καλέσανε, είπε και αυτό στα δικά του. Λοιπόν, υπάρχει ένα από τα πολλά αποφθέγματα του Μάρξ που λέει το εξής. Με την ανάπτυξη του καπιταλισμού, οι ανερχόμενες παραγωγικές δυνάμεις έρχονται σε σύγκρουση με τις παραγωγικές σχέσεις. Αποτέλεσμα, η συγκρίση, η επαναστατική κατάσταση και ενδεχομένως και η επανάσταση. Αν δούμε τι έγινε στο φοβερό 20ο αιώνα, έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, όσο αναπτύσσεται ο καπιταλισμός, τόσο το εργατικό κίνημα και τα κομμουνιστικά κόμματα εκφυλίζονται ή εξαφανίζονται. Πριν από αυτό όμως, ήταν και κάτι που δεν το πρόβλεψε ο Μάρξ, το πρόβλεψε όμως ο Λένιν. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό οι πρώτες επαναστάσεις, αν και έγινε με προσπάθεια με τους σπαρτακιστές κτλ., δεν είναι υποχρεωτικό να ξεσπάσουν στις πιο αναπτυγμένες χώρες. Μπορεί να ξεσπάσουν στον πιο αδύνατο κρίκο της καπιταλιστικής ή υπεριαλιστικής αλυσίδας. Αυτό έγινε στη Ρωσία, που έγινε η Σοβιετική Ένωση, στην Κίνα, στην Κούβα, σε υποανάπτυκτες χώρες της Αφρικής, όπου βέβαια τώρα τα καθεστώτα αυτά έχουν απολύτως μεταλλαχθεί. Συνεπώς, πρέπει να δούμε την πραγματική αντίληψη του Μάρξ για την ιστορία. Αυτό ήταν ένα απόφθεγμα. Η αντίληψη των μαρξιστών, του Μάρξ, του Έγκελς, του Λένιν, γενικά του μαρξισμού για την ιστορία. Δεν είναι μια γραμμική σχέση οικονομίας και επανάστασης. Η ιστορία είναι πεδίο δυνατοτήτων. Μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει. Και η εξέλιξη μιας κοινωνίας και η κατάληξη ενδεχομένως μιας επανάστασης είναι συνάρτηση όχι μόνο των αντικειμενικών παραγόντων, ανάπτυξη κτλ., αλλά και του υποκειμενικού παράγοντα. Και όχι μόνο οργάνωση, κόμμα, στρατηγική, τακτική κτλ., αλλά και η ορίμαση της συνείδησης. Πώς η πρωτοπόρα, δυνάμει πρωτοπόρα εργατική τάξη, θα αποκτήσει συνείδηση του ιστορικού τους ρόλου, δεν μου αρέσει η λέξη ιστορικός ρόλος, αλλά τέλος πάντων, πώς από τάξη για τους άλλους μπορεί να γίνει τάξη για τον εαυτό τους και πώς ως πρωτοπόρα δύναμη, θα μπορέσει να συμμαχήσει με τα άλλα καταπιεζόμενα ή καταληστευόμενα στρώματα της κοινωνίας, ώστε να υπάρξει μια παλιά, πλατιά λαϊκή συμπαράσταση, η οποία θα αποτελεί και χέγγυο για την επιτυχία και τη διαιώνιση της επανάστασης. Τώρα, τι έγινε. Είχε δίκιο ο Λένιν, ξέσπασε η επανάσταση στη Ρωσία και σε άλλες υποανάπτυξες χώρες και μετά από ένα αιώνα κατέρευσε. Γιατί πολύ εύκολα μερικοί λένε φταίει ο Σταλινισμός και ο Στάλιν. Το θηρίο Στάλιν που κατέστρεψε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Άλλοι λένε γενικότερα ο Σταλινισμός, άλλη έλλειψη της θεωρίας κτλ. Το γιατί κατέρευσε το σοσιαλιστικό στρατόπεδο πρέπει να το δούμε σε βάθος, ξεκινώντας από τη μεγάλη ρίση της Ρόζας Λούξεμπουργκ. Πώς σε αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να υπάρξει μια πραγματική εργατική δημοκρατία. Και εννοεί όχι μόνο στο πολιτικό επικοδόμημα, αλλά συνολικά στην αναδόμηση της κοινωνίας. Πώς μπορούσε λοιπόν στη Ρωσία την υποανάπτυκτη και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και λαϊκές δημοκρατίες μετά, στην Κίνα και στην Κούβα, να επιβιώσει και να αθίσει μια πραγματική εργατική δημοκρατία. Δεν θα σταθούμε μόνο στο επικοδόμημα, στο αν το κόμμα ήταν καλό, οι ηγέτες ήταν καλοί, αν είχαν τη θεωρία, είναι ουσιαστικοί παράγοντες, ο υποκειμενικός παράγοντας που λέμε. Να δούμε τις αντικειμενικές συνθήκες πριν απ' όλα. Λοιπόν, το γιατί κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση δεν είναι του παρόντος, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η βασική αντίθεση βρισκόταν ανάμεσα στην πραγματικότητα, την οικονομική, κοινωνική, ιδεολογική και αυτό που πήγε να γίνει ο σοσιαλισμός.
υποστηρίζω ότι οι σωστότεροι, πολλές έννοιες έχουν προταθεί, τι καθεστώτα ήταν αυτά, λέω κρατικός σοσιαλισμός. Το λένε κι άλλοι. Μου έγινε μια κριτική ότι αυτό δεν είναι σωστό, λέει και τα λοιπά. Μα η λέξη, η έννοια μάλλον, κρατικός σοσιαλισμός αποτελεί, όπως λέμε στη λογική, αντίφαση εν της όρης. Γιατί? Γιατί ο σοσιαλισμός είναι εξορισμού δημοκρατικός. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν ήταν αυτό, για λόγους που δεν είναι του παρόντος, η αντίφαση αυτή εν της όρης αντιστοιχεί στην αντίφαση εν της πράγματης. Σε αυτό δηλαδή που ήταν αυτές οι χώρες. Τώρα, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το πρόβλημα είναι σε αυτό τον φοβερό 20ο αιώνα, γιατί βαθμία το εργατικό κίνημα εκφυλίστηκε. Τα κομμουνιστικά κόμματα εκφυλίστηκαν ή κατέρευσαν ή εξαφανίστηκαν. Γιατί μια πρώτη προσπάθεια ευρωκομμουνισμού, όπως υπόθηκε, πέρασε πια στην ιστορία ως ένα αμάρτημα της αριστεράς. Γιατί ο ευρωπαϊσμός σήμερα δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση, ειδικά για την Ελλάδα μιλάμε, είναι γενικότερο το πρόβλημα, αν πρέπει να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να φύγουμε. Αυτά τα κόμματα που υποστηρίζουν ότι πρέπει να μείνουμε δεν μας έδωσαν καμία απάντηση πώς θα είναι η Ελλάδα στο μέλλον ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί που υποστηρίζουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση αρκούνται σε συνθήματα του επαναστατικού βερμπαλισμού. Δεν έχει μελετηθεί το θέμα, δεν έχουμε μια συγκεκριμένη απάντηση. Τι γίνεται λοιπόν τώρα με την Ευρώπη που μας ενδιαφέρει περισσότερο και γενικότερα με τον κόσμο? Πώς η εργατική τάξη, δυνάμει πρωτοπόρα, καθολική τάξη που απελευθερώνοντας τον εαυτό της θα απελευθερώσει συνολικά την κοινωνία, γιατί βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση? Αν πούμε ότι τα κόμματα δεν ήταν καλά, ο Μόρις τώρα στη Γαλλία, ο άλλος στην Αγγλία κτλ., ο Στάλι που κατέστρεψε, δεν λέμε τίποτα. Πρέπει να δούμε πώς η ανάπτυξη του καπιταλισμού οδηγεί σε μία αποξένωση και αλωτρίωση της κοινωνίας και προπαντός εργατικής τάξης. Ο Λένιν το είπε. Από τη μία μεριά ο Λένιν λέει ότι ο εργάτης τίνει αυθόρμητα προς τον σοσιαλισμό και από την άλλη λέει η εργατική τάξη βρίσκεται είναι μέσα στη λάσπη, στη λάπη του καπιταλισμού βέβαια. Συνεπώς πρέπει να δούμε σε ποιες συνθήκες ζει, δουλεύει, αναπτύσσεται, υπάρχει, τι πολιτισμό δημιουργεί, αν δημιουργεί πολιτισμό η εργατική τάξη. Μετρό, μπουλό, ντοντό, λένε οι Γάλλοι. Δηλαδή, ξυπνάς, παίρνεις το μετρό, πηγαίνεις στη δουλειά σου, στο εργοστάσιο, οπουδήποτε, γυρνάς, τρως κατασκευασμένο ή μαγειρεμένο ή αγορασμένο έτοιμο φαγητό και κοιμάσαι. Μετρό, μπουλό, ντοντό. Αυτό δείχνει ότι η εργατική τάξη στις συνθήκες του καπιταλισμού και μάλιστα κατά μείζων αλόγων στις συνθήκες του αναπτυγμένου καπιταλισμού ζει σε μια διαρκή κατάσταση αποξένωσης και αλωτρίωσης. Πρώτον, συνήθως ταυτίζονται οι δύο έννοιες. Έχω τη γνώμη ότι είναι λάθος η ταύτιση, αλλά συνδέονται οργανικά. Αποξένωση σημαίνει ο εργάτης αποξενώνεται από τα μέσα παραγωγής, από το προϊόν της εργασίας του, από την τύχη του προϊόντος του εργασίας του, ζει σε έναν κόσμο τον οποίο δημιουργεί και τον οποίο δεν μπορεί αυτόματα να κατανοήσει. Η αλωτρίωση αφορά κυρίως την ανθρώπινη ουσία. Πάλι συνήθως ταυτίζεται ανθρώπινη φύση και ανθρώπινη ουσία. Λάθος. Ανθρώπινη φύση είναι βασικά βιολογικό. Τώρα έχουμε όλη αυτή την ιστορία, το έθνος κατασκευή, η ανθρώπινη φύση κατασκευή κτλ. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, αλλά δεν είναι του παρόντος. Λοιπόν, η ανθρώπινη φύση συνδέεται οργανικά με την ανθρώπινη ουσία. Γιατί? Γιατί από το τι είναι ο άνθρωπος ο ζώων, με ορισμένες, χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε, είναι επιστημονικό δεδομένο η ανθρώπινη εξέλιξη, η φιλογένεση όπως λέμε, πως λόγω ορισμένων ίδιων μορφιών άρχισε να αποκτά συνείδηση του αυτού, τη συνείδηση του κόσμου και εξελίχθηκε και έφτασε εδώ που έφτασε. Η ανθρώπινη φύση λοιπόν είναι κυρίως βιολογική και είναι κατά μεγάλο βαθμό αναλύωτη, τουλάχιστον στους τελευταίους αιώνες, το τελευταίο 50.000 χρόνια παραδείγματος χάρη. Η ανθρώπινη ουσία, όπως λέει ο Μάρξ, είναι το σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων. Ας με επιτραπεί να πω ότι δεν είναι ακριβώς, καθορίζεται από το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων και δεν καθορίζεται αιτιοκρατικά
γραμμικά καθορίζεται μέσα από πλήθος διαμεσολαβήσεων. Εδώ λοιπόν είμαστε στο κέντρο του ερωτήματος, το οποίο θα ήθελα εσυντόμω να σας απασχολήσω. Ο εργάτης μετρόπουλότοντο, ο εργάτης έξω από την κουλτούρα, ο εργάτης ο οποίος ζει στα διαμερίσματα θήκες στις σημερινές μεγαλοπόλεις, δεν μπορεί αυτόματα να αποκτήσει συνείδηση του ρόλου του. Η αλωτρίωση ιδεολογική είναι αναπόφευκτη. Είναι προϊόν, γεννιέται ως οργανικό προϊόν του καπιταλισμού. Και το αυθόρμητο που λέει ο Λένιν δεν είναι και τόσο αυθόρμητο. Η τάση του εργάτη να γίνει μικροαστός και σε χώρες μάλιστα η κυρίαρχη τάση. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η ταξική φραγμή δεν είναι τόσο ισχυρή όπως στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, εύκολα ο εργάτης γίνεται μικροαστός. Αρχίζει από σουβατζής ή χτίστης, στο τέλος φέρνει και μερικούς Αλβανούς ή Πακιστανούς, τους εκμεταλλεύεται και γίνεται αφεντικό. Στην Ελλάδα τα ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες και ξέρουμε πόσο τα ταξικά γίνονται βέβαια όλο και πιο σφιχτά. Οι ταξικοί διαχωρισμοί. Ακόμα όμως υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Λοιπόν, ο εργάτης μπορεί να τίνει, αλλά αυτόματα δεν γίνεται κομμουνιστής. Γιατί, πού θα βρει το χρόνο να διαβάσει, πώς θα έχει την επιθυμία να διαβάσει όταν πάντα βρίσκεται στο περιθώριο του πολιτισμού, της κουλτούρας, των βιβλίων, των πανεπιστημίων, της σχολών. Πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει την αλωτριωμένη του συνείδηση όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ τον κοπανάει η τηλεόραση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην πλειοψηφία τους, σχεδόν στην ολότητά τους, η συνολική αντίληψη, η ατομιστική του αστού ως ατόμου που πρέπει να κοιτάει το ατομικό του, το ειδικό συμφέρον, το πολύ και της οικογένειάς του. Πώς λοιπόν αυτός θα έρθει πάνω από όλες αυτές τις αντιφάσεις, θα ξεπεράσει την αλωτριωμένη ουσία του και θα αποκτήσει ως τάξη πλέον, θα γίνει ενεργό στοιχείο του κοινωνικού γίγνεσθε. Τώρα, αυτά που λέω είναι μάλλον αρνητικά. Υπάρχει κάποια ελπίδα? Υπάρχει πια. Οργάνωση. Οι διανόμονοι να παίξουν το ρόλο τους. Τα κόμματα να είναι δημοκρατικά και να επεκταραχθούν θεωρία η οποία θα αντιστοιχεί στις πραγματικότητες και στις δυνατότητες της εποχής μας. Φτάνουν αυτά? Δεν φτάνουν αυτά. Από εκεί και πέρα πρέπει συστηματικά τα διάφορα κοινωνικά στρώματα όπως εκφράζονται κυρίως από τα κόμματα και τις οργανώσεις της αριστεράς να πάψουν να νομίζουν ότι το κάθε κόμμα ή οποιαδήποτε οργάνωση ή οργανωσούλα είναι ο κάτοχος της αλήθειας. Να κάτσουν κάτω σε αμφιθέατρο όπως τούτο, σε γήπεδα και να συζητήσουν συλλογικά με βάση το ότι όλοι θέλουμε το σοσιαλισμό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το σοσιαλισμό και το ΚΟΚΟΕ θέλει το σοσιαλισμό και εξωκοινοβουλευτική αριστερά θέλει το σοσιαλισμό. Τι σοσιαλισμό θέλουμε, ποιες δυνάμεις μπορούμε να το πραγματοποιήσουν, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, να λέμε καλημέρα. Χώρια διαδήλωση μεν, χώρια διαδήλωση λέει. Οι μεν άλμα θα περάσουν στη λαϊκή εξουσία. Δεκαετίες τώρα είχα το ψώνιο να ασχολούμαι με τη θεωρία. Δεν κατάλαβα τι θα πει λαϊκή εξουσία. Ή ανατροπή, επανάσταση, κομμουνιστική απελευθέρωση. Αυτά είναι συνθήματα. Δεν είναι επεξεργασία πολιτικής θεωρίας και οργάνωσης που θα αντιστοιχεί σε αυτή τη θεωρία. Καθόμαστε λοιπόν κάτω από τις ηθιές που λέει και η Γραφή και κλαίμε τη μοίρα της Ιερουσαλήμ. Όχι, να βάλουμε σε κίνηση το μυαλό μας, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε κτλ. Μας βοηθάει καθόλου ο Μάρξ? Μας βοηθάει. Όλα δεν τα είπε ο Μάρξ, όλα δεν τα είπε σωστά. Αλλά η αντίληψη της ιστορίας στο μαρξισμό δεν είναι δετερμινιστική. Όπως είπα και στην αρχή, είναι πεδίο δυνατοτήτων. Μπορεί να γίνει και τούτο, μπορεί να γίνει και το άλλο. Και αυτό εξαρτάται από τους αντικειμενικούς παράγοντες, από τον υποκειμενικό παράγοντα, από την ύπαρξη στρατηγικής και οργανικής σχέσης στρατηγικής και τακτικής, που είναι το μεγάλο αμάρτημα του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος. Η συνεχής αντίφαση στρατηγικής και τακτικής. Σκληρή συντακτική, μονοκόμματη, άτεγκτη, ανύπαρκτη στη στρατηγική ή
Κουτσομιλάμε για στρατηγική. Λοιπόν, σε τι μπορεί να μας βοηθήσει ο Μάρξ? Όχι μόνο στη θεωρία, στην επανάσταση κλπ. Αλλά ως προφήτης, γενιοφόρο προφήτη τον λέω, και ομολύθηκε κάπου κάποιο έντυπο της αριστεράς. Προφήτης του Μάρξ, δεν υπάρχουν προφήτες. Ο Μαρξισμός είναι επιστήμη. Ο Μαρξισμός δεν είναι ακριβώς επιστήμη, είναι επιστημονική αντίληψη της κοινωνίας και της εξέλιξής της. Αλλά, λοιπόν, λέει το εξής. Για να επιβιώσει η ανθρωπότητα, όχι απλώς να γίνει κομμουνισμός, για να επιβιώσει η ανθρωπότητα πρέπει να επιστρέψει στην μορφή της αρχαίγονης κοινότητας, όπως υπήρχε στην Κεντρική Ευρώπη και πιο πολύ στην περιοχή των Γερμανών, όπου η αρχαίγονη κοινότητα ήταν λίγο πολύ αυτάρκης, αναπτυσσόταν η συλλογικότητα, η κοινή προσπάθεια κτλ. Αυτό φαίνεται βέβαια ουτοπία. Ο Έγκες, ως βοηθός πάντα του Μάρξ, προσπάθησε να συγκεκριμοποιήσει πώς πρέπει να είναι η αποκέντρωση της βιομηχανίας, πολλαπλότητα επαγγελμάτων κτλ. Αυτό το έγραψε ο Μάρξ σε ένα γράμμα, το λέμε γράμμα ολόκληρη μελέτη, στην αγωνίστρια τη Βέρη Σάτσουλη. Αυτό όμως, να γυρίσουμε στην αρχαίγονη κοινότητα, δεν σημαίνει ότι θα γυρίσουμε στο αισιώδη άρωτρο, με όλα τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα τα οποία θα αποτελούν την υλική βάση αυτής της καινούργιας κοινωτικής ζωής. Ο Μάρξ, το έχω πει, το έχω γράψει, δεν βλέπω να θεωρούν τον Μάρξ πρόδρομο της οικολογίας. Αυτό ακριβώς, αν το πάρεις και το επεκτείνεις και δεις τι συνέπειες μπορεί να έχει για την άρση της αντίφασης ανθρώπου φύση, που ενώ είναι παράγωγη αντίφαση του καπιταλισμού, τίνει να γίνει κυριαρχή και να πάμε όλοι κατά διαόλου με την καταστροφή και την εξάντληση των φυσικών όρων και τους πολέμους που γεννάει όλη αυτή η πορεία του καπιταλισμού. Ο Μάρξ, λοιπόν, πρόδρομος οικολογίας. Φτάνει, δεν φτάνει. Συλλογικότητα, εξοικονόμηση ενέργειας πρώτων υλών κτλ. Λόγω του τοπικού και ταυτόχρονα σχεδιασμού της οικονομίας, και αυτό η πληροφορική, άλλη μεγάλη ανακάλυψη και μεγάλη κατάρα, δίνει τη δυνατότητα δημοκρατικού και όχι συγκεντρωτικού σχεδιασμού του οικονομικού και γενικότερα του συλλογικού γίγνεσθε. Τώρα, πέρα από εκεί, υπάρχει η ρίση πάλι του Μάρξ ότι η αντίθεση ανάμεσα στο προλεταριάτο και την αστική τάξη είναι μη αναγόγιμη. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Πώς μπορεί να ξεπεραστεί? Κάτι το οποίο όταν το λέγανε μερικοί τους θεωρούσαν αντεπαναστάτες. Με την καταστροφή του καπιταλισμού ή με την καταστροφή και των δύο τάξεων. Εδώ βρισκόμαστε τώρα στο πιο επικίνδυνο σημείο της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Τραμπ που δεν είναι τρελός και η συμβουλή του δεν είναι καθόλου τρελή, κραδένει τους πυράβλους του. Ο Πούτιν αμυνόμενος από την αμεριά τους δικούς του. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ασχολιόμουν ως δάσκαλος με το πρόβλημα της αλωτρίωσης, παρά το ότι το επάγγελμά μου είναι άλλο, αλλά τέλος πάντων. Μια μέρα ήρθαν λοιπόν δύο κοριτσάκια στα Γιάννενα, μη είχε φάει η χούντα της φυσικομαθηματικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά βέβαια ως φοιτητής δίδαξα 7 χρόνια και είπα δεν θέλω και αποζημίωση οικονομική. Δούλεψα τσάμπε 7 χρόνια, πλήρη απασχόληση, μάθημα, θεωρίες Αϊνστάιν, μικροφυσική και τα λοιπά, τα θεμέλια τους στους τεταρτοετής του φυσικού. Λοιπόν, ήρθαν δύο κοπελίτσες, κουμπωμένα τα αυτά, τα κοτσιδάκια τους και τα λοιπά, είχαν ένα χριστιανικό έντυπο το οποίο μοιράζανε. Μου λένε, κύριε Μπιτσάκη, το και το, αυτό που λέτε για την αλωτρίωση δεν είναι σωστό. Γιατί, ρε κορίτσια, το λέω, δεν είναι σωστό? Γιατί δεν είναι ο Χέγκελ που ανακάλυψε την έννοια της αλωτρίωσης και ο Μάρξ που την κατέβασε από τον κόσμο των ιδεών στην κοινωνική πραγματικότητα. Είναι οι πατέρες της Εκκλησίας και η Γραφή. Γιατί, ρε κορίτσια, είναι η Γραφή? Λοιπόν, τα κορίτσια, τα δύο κοριτσάκια, τα ντροπαλάμε, τα κοτσιδάκια του είχαν δίκιο. Ο πρωτόγονος βρισκόταν σε επαφή οργανική με το Θεό και ζούσε στον παράδοσο. Αμάρτησε και διώχτηκε. Τελειώνω. Σε 3 λεπτά τελειώνω. Σε 2. Διώχτηκε από την κόλαση. Αυτό είναι σε ένα θρησκευτικό περιβάλλον ακριβώς το τριαδικό σχήμα του Χέγκελ. Δηλαδή,
η αρχική κατάσταση της ενότητας με τον Θεό, η εξόρισμη, η πτώση, η άρνηση δηλαδή της αρχικής κατάστασης, και σε τι πιστεύουν τώρα οι χριστιανοί, στην άρση αυτής της αλωτρίωσης και την επαναφορά ακριβώς στην αρχική ευδαιμονιακή κατάσταση. Τι λένε οι χριστιανοί? Παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας εις γην εξής ελήφθην, εις το καθομοίωσιν επανάγαγε το αρχαίο κάλος αναμορφώσαστε, σε νέα ελληνικά. Παραβήκαμε την εντολή σου και μας έριξε στα τάρταρα. Αλλά τώρα σε παρακαλούμε να μας ξαναφέρεις στην αρχική κατάσταση της αρμονίας, της ευδαιμονίας στην οποία υπήρχαμε. Το προλεταριάτο λοιπόν είναι ο κύριος φορέας αλωτρίωσης. Το προλεταριάτο όμως, οι χριστιανοί ελπίζουν στην καλοσύνη του Θεού που θα επαναφέρει στο αρχαίο κάλος τα δημιουργήματά του. Ο μαρξισμός ελπίζει στο προλεταριάτο, το οποίο θα είναι η κύρια δύναμη για την άρση της αλωτρίωσης της πολλαπλής των σημερινών κοινωνιών και της δημιουργίας της κομμουνιστικής κοινωνίας. Να το ελπίσουμε και ταυτόχρονα να μην χάσουμε, να δουλέψουμε το μυαλό μας, να δουλέψουμε και τα πόδια μας και να ξέρουμε ότι η ιστορία είναι δημιούργημα των ανθρώπων. Αυτά και σας ευχαριστώ.